Εντύπωση προκαλεί η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Γαλλία, στη μεγαλύτερη αγορά φρέσκων τροφίμων στον κόσμο, στη Ρούνζης, ως προς την έκτασή της και κυρίως ως προς τα αίτια που την προκάλεσαν. Σε μια εποχή όπου υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, μια τέτοια καταστροφή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Το μέγεθος του συγκεκριμένου κέντρου προκαλεί δέος, καθώς είναι μια ολόκληρη πόλη τουλάχιστον 12.000 εργαζομένων μέσα στη γαλλική πρωτεύουσα και αποτελεί μια παγκόσμια πύλη προς την υπηρετική Ευρώπη, μέσω της οποίας διακινούνται εκατομμύρια τόνοι προϊόντων. Μόνο η είδηση της καταστροφής μπορεί να προκαλέσει τρομακτική αύξηση των τιμών στα τρόφιμα, πέραν του αυτονόητου της ελλείψεώς τους. Αν ήταν μία μεμονωμένη καταστροφή, ίσως δεν θα ανησυχούσε κανείς. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέχρι το καλοκαίρι του 2022, έλαβαν χώρα 90 τέτοια περιστατικά σε αντίστοιχες αγορές τροφίμων. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά για να θεωρηθούν τυχαία. Μοιάζει σαν ένας παγκόσμιος οργανωμένος σχεδιασμός που επιδιώκει αύξηση στις τιμές και διατροφικές ελλείψεις.